Τα μόνα ήτανε. Θέλεις να τη μιλήσω λίγο. Μιλάτε με τη γυναίκα μου λίγο. Βεβαίως, παρακαλώ. Μας ακούτε? Λοιπόν, ακούστε με. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας με βίντεο που τράβηξε βίντεο το παλικάρι, αλλά έκανε το λάθος και το πήγε στην αστυνομία. Φυσικά και το έχει. Θα δείτε όλο το σκηνικό και όποιος θέλει να το δει πώς ακριβώς έγινε. Τα παιδιά... Άρα μας λέτε ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της αυτό το βίντεο, αυτό το υλικό, κυρία Φίσα? Ναι, υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας. Υπάρχει το βίντεο, εγώ δεν γνωρίζω, κυρία μου, ποιος είναι ο αυτόπτης μάρτυρας. Το πήγε στην αστυνομία. Το δηλαδή... πήγε στην αστυνομία, ο οποίος λέει τα εξής. Τα παιδιά, λοιπόν, σας λέω από την αρχή. Βεβαίως. Ότι βλέπανε μπάλα. Βλέπανε μπάλα. Μέσα λοιπόν στους θαμώνες, κάποιος θαμώνας μίλησε για έναν που ήταν εκεί μέσα και δεν ξέρω αν ήταν Χρυσαυγίτης τι ήταν ή μπορεί και να ήταν, και μίλησε και είπε μια κουβέντα, δεν ξέρω τι είπε. Όχι από τα παιδιά τα δικά μας. Δηλαδή, συγγνώμη, λοιπόν, μας λέτε ότι υπάρχει κάποιο βίντεο, κάποιος κατέγραψε τη σκηνή της βίας, της συμπλοκής και της δολοφονίας του γιου σας? Ναι, όχι του, όχι του μέσα στην καφετέρια, τη σκηνή της βίας. Έξω. Μάλιστα, όταν υπήρξε η συμπλοκή μεταξύ λοιπόν, των δύο πλευρών. Παιδί μου, φεύγουν τα παιδιά. Μισό λεπτό, θέλω να την αφήσουμε να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Ήτανε ναι. Τέσσερα, ο γιος μου, η κοπέλα του και άλλα τέσσερα αγόρια. Και επειδή ήταν πάντα προστάτευε τους πάντες, αυτό το παιδί είχα, τους είπε σκορπίστε στα στενά και αφήστε με εμένα με το λόγο να τους καθυστερήσω για να μπορέσετε να φύγετε. Το σπίτι μας δεν είναι 100 μέτρα από που μέσα στο σπίτι του το φάγανε. Και πράγματι τα παιδιά σκορπίζουνε. Η κοπέλα του όμως δεν έφυγε, έτρεξε στην αστυνομία που ήταν 6 μηχανές με 12 δίας επάνω. Ήταν ήδη εκεί. Και τους εκλιπαρούσε φωνάζοντας, πηγαίνετε, θα γίνει κακό. Και τι της έλεγαν, για ποιο λόγο, κυρία Φίσα, δεν και πήγαν οι αστυνομικοί? Και της είπαν επιλέξει, θα πάμε να τα βάλουμε εμείς με αυτά τα γομάρια. Και αφού λοιπόν τους αντιμετώπισε τους τρεις, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί παιδί μιλάμε σήμερα, τους αντιμετώπισε τους τρεις που ξέρουμε πόσο βίαιοι και πόσο καθάρματα είναι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλα αυτά τους αντιμετώπισε. Ήρθε ανάστροφα στο δρόμο ο τύπος με το αυτοκίνητο, βγήκε και επιλέξει, του είπε θα σε καθαρίσω πούστη. Άρα έκανε προηγούμενα. Όχι, δεν, κύριε, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε αν προκύπτει αυτό. Λέει, όχι, δεν ξέρουμε το, το μίσος από πού πηγάζει και δεν ξέρουμε... Μια σχέση το παιδί μου. Μη φωνάζω από χθες. Μη μου βάζετε ταμπέλες στο παιδί μου. Ελεύθερο μυαλό ήταν και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε να μάθετε ακριβώς ποιος ήταν, ακούστε τα τραγούδια. Μας ακούτε, κυρία Φίσα. Ακούστε τα τραγούδια του. Δεν υπήρξε με κανέναν προηγούμενο. Άγνωστη ήτανε. Άγνωστη. Πόσο άγνωστη μπορεί να είναι οι Χρυσαυγίτες? Τους ξέρουμε όλοι, αλλά όλοι φοβόμαστε να κοιτάξουμε τη φάτσα τους. Ήταν ένα παλικάρι που δεν κόλωνε. Δεν είχε προηγούμενα. Λάθος κάνεις. Πληρωμένος φωνιάς ήτανε και τον στείλανε.